Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη κούλερ εδώ στο ΜΑΔ. Μεσημέρι 3 η ώρα Πέμπτης και φαντάζομαι πολλοί από εσάς είστε στη φάση του φαγητού, άλλοι από εσάς είστε στην παραλία. Αλλά γιατί είστε στην παραλία και δεν μας βλέπετε? Να πηγαίνετε στην παραλία μετά τις 4 για να είστε εδώ να μας βλέπετε, να μας στέλνετε και μηνύματα. Και σήμερα έχουμε μια διάθεση, έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο που εμένα βέβαια δεν με συμφέρει και καμία γυναίκα. Αλλά για να δείτε πόσο αντικειμενική και πόσο σωστή και πόσο δίκαιη είμαι, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα κουσούρια. Και όχι με τα οποιαδήποτε κουσούρια, θα ασχοληθούμε με τα κουσούρια, τα γυναικεία κουσούρια, Μινά. Μπράβο. Που κάνει το σκηνή στο μάτσο γιατί σε τρώει. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Όπως δεν καταλαβαίνετε, εμένα δεν με συμφέρει αυτό το πράγμα, γιατί είμαι μόνη μου, με δύο άντρες και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα εδώ πέρα, έτσι. Αλλά είναι και η Μαρία μου, ρε παιδιά, όντως θα με βοηθήσει η Μαρία. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται, σήμερα θα έχω φορέσει και τσαμπέρτα. Λοιπόν, αυτό μου το έχει κάνει δώρο μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, Πάτη. Και πραγματικά έχει, όπου περπατάω εδώ μέσα και πηγαίνω στο έτσι, πιάνεται με την πόρτα και κρακ μαγκώνει και με παίρνει μαζί της. Πρέπει να το πιάσω έτσι και να περπατάω εδώ. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το... Ωραία, μου λέει λοιπόν το μαράκι μου εδώ ότι πάμε σε ένα κομμάτι να διαβάσω εγώ, γιατί βλέπω παιδιά μας έχουν σούρι πολύ πράγμα. Κομματάρα, τι ωραία κομμάτια πες μου στο μάτρε, παιδιά. Μπράβο μας. Λοιπόν, ναι, όντως. Για δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία παρέα έχω στα αυτάκια μου εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνετε. Άμα δείτε αυτά τα παιδιά επάνω και αυτά τα παιδιά εδώ μπροστά μου, δεν θα αρθρώναμε κουβέντα, δεν θα αρθρώναμε λέξη. Επίσης, καλά το λέει ο Κωνσταντίνος μας. Μην μαυρίσεις άλλο, γιατί αφήνεις το σκηνικό. Καλά το έχει πει ο Χριστιανός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα 10 χειρότερα γυναικεία κουσούρια. Για πες με, Σιμίνα, ποιος σου έρχεται πρώτα στο μυαλό, γιατί σίγουρα θα το έχει εδώ μέσα μας. Έχουν κατακράξει, έχω να σας πω, γυναίκες, έτσι. Ναι, για πες ένα κουσούρι. Κρεβατό, τα κλασικά, ναι, εντάξει. Γιατί εσείς δεν κάνετε, δηλαδή, κρεβατό μουρμουρά, θα σας πεις. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι να ξεκινήσουμε να λέει εδώ τώρα, μην είναι η φλιαρία της, μην είναι η καταστασία της, αλλά πραγματικά κατάστατη γυναίκα. Συνήθως εσείς τα κάνετε αυτά. Μαζεύω εγώ στο σπίτι, για παράδειγμα. Ακατάστατη γυναίκα. Άσε μας ρε Άλεξ τώρα που θα φτιάχνει η γυναίκα σου το σπίτι καημένη, θα το έχει στην εντέλεια και μπαίνεις εσύ μέσα, όχι εσύ για παράδειγμα, και πετάει το παπούτσι από εδώ, την κάλτσα από εκεί, θα πάει να πιει ένα ποτήρι νερό, θα αφήσει το ποτήρι, θα πάει μέσα στο μπάνιο, θα κατεβάσει όλες τις πετσέτες κάτω. Έτσι κάνετε, μωρέ. Λοιπόν. Στο 10ο καλό βρίσκουμε τη ζήλια. Ναι, γιατί πραγματικά ο άντρας δεν ζηλεύει καθόλου. Λοιπόν, και επειδή συγχύστηκα θα κάτσω τώρα, θα πάρω την πέρτα μου και θα κάτσω. Λοιπόν, η ζήλια λέει, ζηλεύει τους κολλητούς σου, την ξαδέρφη σου, τον συνάδελφό σου από τη δουλειά, που κάθεστε στον ίδιο χώρο, ζηλεύει τη σερβιτόρα που σας σερβίρει με χαμόγελο. Γιατί συγγνώμη, θες να μου πεις τώρα ότι εσείς δεν ζηλεύετε? Δεν ζηλεύετε τους συναδέλφους μας? Δεν ζηλεύετε τον μπάρμαν που θα πάμε να πιούμε το κρασάκι με την κολλητή μας εκεί και θα μας πιάσει την κουβέντα? Είναι δυνατόν? Τι αδικία είναι αυτή? Μισό λεπτό, αστάστε, ναι. Η διάγνωση είναι οξία ζήλια με άπειρες πιθανότητες υποτροπής και ελάχιστες πιθανότητες ίασης. Τι λέει ρε παιδάκι μου, μη με σκάς. Ποιος τα έχει γράψει αυτά? Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζηλεύει άντρας και να ξέρετε ότι έτσι όπως λένε σήμερα που έχουν γυρίσει οι ρόλοι, ο άντρας σήμερα ζηλεύει περισσότερο από τη γυναίκα, να το ξέρετε. Πες Μαρία, δεν συμφωνείς? Πραγματικά, πάμε στο 9. Ότι αλίμονο που δεν θα έχει την κακή οδήγηση που μας κράζεται ότι είμαστε οι χειρότερες οδηγοί. Τι ναι. Ανάβει το φανάρι και βάφεσαι ακόμα. Τι πώς? Ανάβει το φανάρι πράσινο και ακόμα βάφεσαι. Να σου πω κάτι, αυτό με το βάψιμο το έχουμε υπερακούσει, το έχουμε υπερχρεωθεί, αλλά τώρα εσείς δεν είστε καλύτεροι, έτσι. Είστε συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι, τίκι. Επίσης, κοιτάτε πάντα στο διπλανό αυτοκίνητο ή στο πίσω, γιατί περιμένετε να χαζέψετε έτσι, να κάνετε και λίγο ματάκια στην κοπελίτσα δίπλα από οδηγή και να την κομπλάρετε. Και άμα κιόλας δεν σας γλυκοκοιτάξει, δεν σας χαμογελάσει, τι στη λέτε και από πάνω. Κατάλαβες, τέτοιοι είστε.
Λοιπόν, λέει, κακή οδύση. Έχεις ακούσει σίγουρα πως δεν φταίνε αυτές, μα δεν φταίμε εμείς. Δεν θα σου πω, οι άντρες έχουν πολύ αντίληψη σε αυτό το κομμάτι, αλλά και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Και να... Μην ξέρω, μήχεις, Μίνα. Λοιπόν, μετά λέει, ορίστε, θα ξαναπάμε πάλι στην ακαταστασία, το νούμερο 8. Δεν υπάρχει, λέει, χειρότερο πράγμα από το να έχεις μείνει ένα βράδυ σπίτι της, να ψάχνεις τα παπούτσια σου, να τα βρίσκεις... Τι? Τι έγινε, παιδιά, γιατί με κόβετε? Όντως, με κόψανε ή πρέπει να πασάρω break? Δεν το κατάλαβα. Α, δεν τους ακούω από πάνω, τρελαθή και τα ακουστικά μακελιό. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και έρχομαι να πούμε την ακαταστασία. Τι ωραίο τραγούδι από Μέλισσες. Αγαπώ Μέλισσες, εγώ να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Cooler και σήμερα σχολιάζουμε και μιλάμε για τα 10 χειρότερα γυναικεία κουσούρια. Και πραγματικά ζητάω και το καταγγέλλω, σε λίγες μέρες θα κάνουμε και τα κουσούρια των αντρών, παρακαλώ, γιατί είναι πολλά. Και δεν μας στάνει μια εκπομπή, έλατε, δεν μας στάνει μια εκπομπή για να μιλήσουμε για τα κουσούρια σας, να ξέρετε. Πρέπει να κάνουμε εβδομαδία αφιέρωμα για να μιλήσουμε για τα δικά σας τα κουσούρια. Κάντε. Λοιπόν, και μιλούσαμε για την ακαταστασία. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος θεωρεί ότι οι γυναίκες είμαστε ακατάστατες. Αφού εμείς τα μαζεύουμε και συνήθως τρέχουμε από πίσω σαν ασθενωρά, να δούμε τι άλλο θα έρθει, τι άλλο θα πετάξετε. Λοιπόν, ακαταστασία λοιπόν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχεις μείνει ένα βράδυ σπίτι της, να ψάχνεις τα παπούτσια σου, να τα βρίσκεις ύστερα από ώρα κάτω από τα μαξιλάρια του καναπέ και όταν επιτέλους τα φοράς, να καρφώνεται το δαχτυλάκι σου πάνω στο σκουλαρίκι της. Ναι, αυτό που ψάχνει εδώ και μία εβδομάδα. Πραγματικά πείτε μου ποιος άνθρωπος έχει αυτό το πράγμα. Έχεις χάσει εσύ ποτέ παπούτσια κάτω από μαξιλάρια? Πες την αλήθεια. Υπήρχε περίπτωση. Παιδιά, όταν πηγαίνετε στο. Για πες. Για πες. Πολλά στη συνέχεια θες τα πράγματα και ψάχνεις να δεις που είναι τι. Αυτό κάνουν οι μαμάδες. Αλλά ναι, εντάξει, okay, είναι γυναικείο κουσούρι. Να το δεχτούμε. Να το δεχτούμε, Μαρία. Να το δεχτούμε. Λέει εδώ ο Μινάς μας. Μπράβο. Κοίτα να σου πω κάτι, Μινά. Θα σου το εξηγήσω εγώ αμέσως. Αυτό δεν το λες και κουσούρι, δεν αλλάζουμε τα πράγματα. Απλά επειδή θέλουμε να συμμαζεύουμε και να ταξινομούμε, να είναι ωραίο χώρος. Μερικές έχουν σκέφτεται και το feng shui. Καταλαβαίνεις. Τα ταξινομούν στο χώρο. Όταν τα βρίσκεις εσύ πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Εντάξει, έλα, σε αυτό έχεις δίκιο. Το κάνουμε, γυναίκες. Άντε, για να είμαστε ειλικρινείς να είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο κουσούρι νούμερο 7. Σπάταλη. Εντάξει, δεν θα σου πω κάτι τώρα ότι δεν έχεις δίκιο εσύ, φίλε, εδώ πέρα που τα γράφεις, γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ σπάταλη και προσπαθώ με νύχια και με δόντια να αποδικαιτήσω αυτό το πάθος, να το τυθασέψω, αλλά δεν γίνεται, βρε αδερφέ, γιατί όταν βγεις έξω, άγια σου, όταν βγεις έξω και σου χαμογελάσει το χύψη μπλουζάκι, το χύψη παπουτσάκι, ποια είναι η σκέψη της γυναίκας? Όχι να τα πάρει για την πάρτι της, αλλά για να τα δεις εσύ, φίλε άντρα, και να το εκτιμήσεις και να πεις «Το κορίτσι μου τα πήρε για μένα», κατάλαβες. Αλλά είδατε τι είστε, αμέσως να μας κατηγορήσετε, πραγματικά. Λοιπόν, όχι, δεν είμαστε σπάταλες, ρε παιδιά, απλά θέλουμε να μας βρίσκετε πάντα ωραίες. Αυτό πρέπει να το φωνάξουμε. Πραγματικά. Έξι, νούμερο 6. Η φιλιαρία. Εντάξει, και αυτό θα κάνουμε. Παιδιά, όσο και να προσπαθώ να μας υποστηρίξω, δεν μπορώ, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, να μελετήσω λίγο τη φιλιαρία. Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Για πόσο γέλιο μπορεί να έχω ρίξει με αυτούς εδώ όλους, πραγματικά, και μετά εδώ. Τον Άλεξ, τον Μινά, έχουν βάλει κάτω την κακομοίρα τη Μαρία μας επάνω και εμένα και δεν μπορούμε πραγματικά να γλιτώσουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα μελετάμε και συζητάμε και αναλύουμε τα γυναικεία κουσούρια. Που ναι, δεν θα σου πω εγώ, δεν έχω... Αυτός γελάει. Λοιπόν, η Μαρία πάνω λέει τον καημό της. Λοιπόν, ότι ο δικός τι έκανε, Μαρία μου, του μιλούσε σε, και κοιμήθηκε. Τι να... Εσύ, πραγματικά. Πώς το λέει το δικό σου, Μαρία? Δεν τα λέω. Εσένα, τον χύψη άγνωστο, είναι δυνατόν να έχεις μια κοπέλα στο τη Μαρία στο κρεβάτι σου και να κοιμάσαι, ρε φίλο, όταν σου μιλάει? Α, είναι δυνατόν. Σιγά μην τη μιλάει 5 ώρες συνεχόμενα και εσύ τι μας πέρασες. Δεν έχουμε τόσο να πούμε πια. Λοιπόν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη φλιαρία. Τι είμαστε στη φλιαρία. Λοιπόν, μιλάει ακατάπαυστα για όλους και για όλα. Αλλά δεν λέει τίποτα στην πραγματικότητα. Τι μας λες?
Λοιπόν, μιλάει την ώρα που κάνει μπάνιο. Την ώρα που κάνει μπάνιο μπορεί να τραγουδάει, να ξέρεις. Την ώρα που λέει τα δόντια, την ώρα που είναι τα δόντια, την έτσι και πάει εδώ. Πώς θα μιλήσει, ρε παιδί μου, είσαι λίγο υπερβολικός και εσύ εδώ πέρα. Την ώρα λέει που βλέπεις ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό το κάνουνε. Αλλά συνήθως θα ξέρετε πλέον. Την ώρα που βλέπεις ποδόσφαιρο, φίλε τηλεθεατή, δεν είναι η γυναίκα στο σπίτι, γιατί στην έχει κάνει. Έχει πάει με τις φίλες στο μπαράκι και κάθε και στις φλερτάρει ο άλλος ο έξυπνος που έχει χωθεί στη γωνία και σου λέει: Ωπ, ο δικός της βλέπει μπάλα. Κάτσε να χωθώ εγώ στο κοριτσάκι. Κατάλαβες, να ξέρεις, γιατί εγώ αυτά τα βλέπω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο κάνουμε, να δούμε πια τι τέρατα είμαστε εμείς. Σου μιλάει την ώρα που μιλάς στο τηλέφωνο και φυσικά μιλάει πάντα την ώρα που μιλάει κάποιος άλλος. Να σου πω κάτι, είστε πάρα πολύ υπερβολικοί. Πραγματικά. Γιατί, συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να μιλάω εγώ στο τηλέφωνο για να μην τα χτίσει εσύ, να μου κάνει ένα νόημα να μου πει ότι ξέρει, θέλω αυτό και εκείνο και τα λέω και τα αυτά. Εννοείται τα κάνετε. Όλοι οι παιδιά τα κάνουμε αυτά, δεν τα κάνουν οι γυναίκες. Και συχνά λέει και συχνά προτιμά να μιλάει για να μην αναγκάζει να μιλά, αλλά κυρίω για να μην αναγκάζει να ακού, προκειμένου να σκέφτεσαι αμέριμνο τα δικά σου. Είσαι τραγικό άμα κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να σου λέει το κορίτσι σου και εσύ να σκέφτεσαι άλλα. Είσαι τραγικό, απλά. Γιατί το παν στη σχέση είναι η επικοινωνία, να ξέρετε. Λοιπόν, νούμερο 5. Η απιστία. Α, είμαστε και άπιστοι δηλαδή. Για αυτό συγγνώμη, αλλά είναι κουσούρι καθαρά άντρικο, γιατί έχει να κάνει και με τη φύση σας. Εμείς δεν θα απατήσουμε, δηλαδή πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω, πρέπει η σχέση της να κάνει τον κύκλο της, πρέπει να μας έχετε παραμελήσει πάρα πολύ, πρέπει να... άκουσα ένα από εκεί, ένα τι θα πει Εγώ προσωπικά, σαν Ευαγγελία, δεν έχω απατήσει ποτέ. Μου ξύς. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω απατήσει ποτέ. Προτιμώ να τελειώσει η κατάσταση και την άλλη μέρα να συνεχίσω την πορεία. Την άλλη μέρα. Ούτε καν να περάσει καλά, Ελίνα. Την άλλη μέρα. Και μετά από αυτή τη δήλωση πάμε σε ένα break και επιστρέφω με τα υπόλοιπα κουσούρια μας. Επιστρέψαμε στο κούλερ και σήμερα μιλάμε για τα γυναικεία κουσούρια. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη πάνω μας, αλλά όχι προς τη μήνυμα μας βασικά. Και τέλος πάντων, έχουμε βρει λίγο σκούρα εδώ πέρα, γιατί συνέχεια τα παιδιά μας κατηγορούν, πραγματικά. Έχουμε μείνει στα ψέματα, αλλά πριν. Έσχος, αυτό λέω και ο βρε Άλεξ. Ντροπή και έσχος. Εμείς ψεύτρες, είναι δυνατόν. Απλά εμείς έχουμε τη μαεστρία να τα καλύπτουμε κιόλας. Εσείς όταν λέτε ψέματα γίνεστε συνήθως ρεζίλοι, γιατί σας καταλαβαίνουμε ακόμα και από το βλέμμα αυτό το βοηδίσιο, το γαϊδουρίσιο. Λοιπόν, και θα σταματήσω για λίγο τα ψέματα και θα σας πάω στην Colgate Max White Optic και στα Mad Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets. Γιατί μπορείτε, ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο www.mad.gr, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί ένας από εσάς να βρεθεί με τη μάρα μας, τη Σαμαρτζή, και να μπορέσει να σχολιάσει τα χαμόγελα και τα outfits των celebrity που θα περνάνε από το κόκκινο χαλί. Ποιος δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό, και εγώ θα ήθελα να το κάνω αυτό, να ξέρετε. Ο δεύτερον, μπορείτε εσείς με ένα φίλο σας να κερδίσετε το πολυπόθετο αυτό εισιτήριο που θα σας εξασφαλίσει την είσοδό σας στα MAD Awards, να τα παρακολουθήσετε, να τα δείτε, γιατί ετοιμάζονται πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολύ ωραία ντουέτα. Και τρίτο, να κερδίσετε ένα iPad mini δώρο. Επίσης, δεν σταματάει μόνο εκεί η Colgate Max White Optic, γιατί 50 τυχεροί ακόμα από εσάς θα κερδίσουν πάρα πολλά δώρα. Και συνεχίζουμε κάπως έτσι με τα ψέματα. Και διαβάζω, λέει για παράδειγμα εδώ πέρα, να συνεχίσουμε. Λέει το παιδί με κάποιες από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, ότι σου ορκίζομαι, σάκι μου, είσαι ο δεύτερος άντρας που γνωρίζω. Εντάξει ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν και κοπέλες που όντως ισχύει να γνωρίζουν πρώτη φορά έναν άνθρωπο ή δεύτερη ή τρίτη. Δεν σημαίνει ότι λέμε ψέματα. Τι εννοώ, δηλαδή. Τι εννοείς το λένε, δεν το λένε όλες. Δηλαδή, γιατί να μην το εννοεί μια κοπέλα. Γιατί εσείς λέτε ποτέ έχω γνωρίσει 52, 1022, 3002. Λοιπόν. Ποτέ δεν τα λέτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε λέγοντας την αιώνια καθυστέρηση. Και θέλω να σας πω ότι εγώ εδώ είμαι το λαμπρό παράδειγμα και η εξαίρεση των κανένα, γιατί να ξέρετε ότι εγώ ετοιμάζομαι πολύ νωρίτερα από ότι οι άντρες. Νωρίτερα και από τον αδερφό μου, νωρίτερα και από τους φίλους μου, νωρίτερα από όλους. Μέσα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά είμαι κυρία. Βέβαια, αυτή δεν είναι η καθυστέρηση. 10 λεπτά. Λοιπόν, και το τελευταίο θα το βάλω μαζί, είναι η κρεβατομουρμούρα. Παύλα Γκρίνια. Εντάξει, εδώ νομίζω θα δώσετε ρεσιτάλ. Προτιμώ να κρυφτώ παρά να σας ακούω.
Και η άλλη... Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από κομμάτι. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Cooler και όπου να είναι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Το προηγούμενο λοιπόν, το νούμερο 1 που συζητάμε εδώ για τα κουσούρια, τα γυναικεία, θα το αφήσω πραγματικά ασχολίαστο, δηλαδή την κρίνια για την κρεβατό μουρμούρα. Όχι, Μινά μου, δεν είναι ότι δεν μας παίρνει, θα είμαι πολύ σύντομη γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω. Θα σου πω το εξής, επειδή όλη μέρα δεν σας βλέπουμε ούτως ή άλλως και δεν σηκώνετε το ρημάδο τηλέφωνο να καλέσετε να πείτε τι έγινε αυτή, πέθανε, ζει, τι κάνει. Τι να κάνουμε κι εμείς, την ώρα που ξαπλώνουμε το βράδυ, βρίσκουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε καμιά κουβέντα με τον άνθρωπό μας. Και αυτό δηλαδή μας καθιστά γκρινιάρε. Μες στην κρίνια. Όχι, δηλαδή συγχύστηκα. Παραφύγω. Κλείσε, παραφύγω. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Κάπου εδώ, κουλεράκια μου, γλυκάκια όμορφα. Θα πρέπει να σας αφήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τότε πολλά χαμόγελα και πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Γεια σας.